για την περιπέτειά του με ένα Κινέζο πελάτη που νίκιασε διαμέρισμα μέσω βραχυχρόνια μίσθωση και ουσιαστικά τον χρέωσε με 3.500 ευρώ λογαριασμό τηλεφώνου από τηλεφωνήματα που έκανε μέσω ίντερνετ, μίλησε στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων της Πασιδά Ανδρέας Χίου. Είχα κάποιον επισκέπτη σε ένα από τα διαμερίσματα που διαχειρίζεται η εταιρεία μου. Και μετά από 1,5 μήνα, περίπου ένα μήνα και κάτι που έφυγε ο επισκέπτης και ήρθε ο λογαριασμός της τηλεφωνίας του ίντερνετ, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα χρέος για τηλεφωνικές κλήσεις πάνω από 3.000 ευρώ. Ψάχνοντάς το, είδαμε ότι αυτές οι κλήσεις είχαν γίνει από το συγκεκριμένο επισκέπτη προς την εταιρεία του στην Κίνα, για ένα διάστημα περίπου 12 ημέρες που ήταν η κράτηση, γινόταν καθημερινά σχεδόν επί πολλές ώρες. Προφανώς υπήρχε κάποια ανάγκη για να έχει αυτή τη τηλεφωνική κλήση, κάποια ανάγκη για κάποια συσκέψεις, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Κάτι γινόταν πάντως και έπρεπε να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο και συγκεκριμένα να κάνει την τηλεφωνική κλήση. Αυτό τώρα πώς έγινε? Γιατί εμείς στο κατάλημα δεν είχαμε τηλεφωνική συσκευή. Εμείς είχαμε απλά ένα router. Είχατε router. Να σας το δείξω. Ναι, είναι αυτό εδώ. Το router το συνηθισμένο που έχουμε όλοι μας. Ναι, ναι. Το οποίο όμως έχει πάνω και κάποιες υποδοχές για να συνδέσουμε το τηλέφωνο. Ναι, το οποίο είναι, όπως το είδαμε, είναι ακριβώς πλησίον δηλαδή. Αυτό έτσι όπως είναι το router δίπλα για να συνδέσουμε το τηλέφωνο. Ακριβώς, ναι, από πίσω. Ναι. Εκεί συνδέουμε μια συσκευή και παίρνουμε τηλέφωνο κανονικά από τη γραμμή που μας έχει δώσει ο πάροχος. Βέβαια αυτό, επειδή τώρα στην εποχή μας, σπάνια τώρα, οι πελάτες πια δεν χρησιμοποιούν σταθερά τηλέφωνο, κανείς δεν χρησιμοποιεί σταθερό τηλέφωνο. Όλοι μιλάνε μέσω Wi-Fi, με το WhatsApp, με Messenger, με οτιδήποτε άλλο από αυτά τα εργαλεία και δεν χρειάζεται καν. Οπότε στην ουσία εμείς σε κανένα κατάλημα δεν έχουμε. Τώρα, τι είχε γίνει? Μάλλον ο κύριος αυτός είχε προσθέσει πίσω από το router μια συσκευή, είτε την είχε μαζί του ή αγόρασε από το εμπόριο. Αυτά, να σας πω τώρα, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 15-20 ευρώ, δεν είναι και πολύ ακριβά. Προσπάθησα, αφού πήρα το λογαριασμό και μίλησα και με τον πάροχο και πήρα και την ανάλυση των κλήσεων, προσπάθησα να πάρω τηλέφωνο εκεί που ήταν τα τηλεφωνήματα αυτά στην Κίνα. Είναι κάποια εταιρεία κάπου έξω από το Πεκίνο, αν μου έχουν πει σωστά. Δεν μιλούσε κανείς αγγλικά, δεν έβγαλα δηλαδή κάτι, κάποιο συμπέρασμα. Μιλούσαν κινέζικα. Τώρα είτε δεν ξέραν αγγλικά είτε επίτηδες το κάνει και δεν μιλούσαν. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, από ό,τι μου είπε και ο δικηγόρος μου, είναι να στραφώ εναντίον του νομικά. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι αν κινηθείς νομικά, θα πρέπει να μπει και κάποιος δικηγόρος εκεί, στο Πεκίνο για παράδειγμα. Ναι, και θα πρέπει να γίνονται μεταφράσεις επισήμων εγγράφων. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κόστος που θα είναι τεράστιο. Τώρα πλέον ο κύριος Χίου θα κληθεί να πληρώσει το συγκεκριμένο λογαριασμό. Ωστόσο, έδωσε και τις δικές του συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν βραχυχρόνια μίσθωση. Ναι, αυτό επειδή το έχουμε δει, το έχω συναντήσει και εγώ και σε άλλους και έχουμε μιλήσει και με άλλους. Και έχω μιλήσει επίσης και με τον κύριο Στράτο Παραδιά, που είναι ο πρόεδρος της Πομιδά, της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, και εκεί γινόταν αυτό σε ακίνητα. Μιλήσαμε με εταιρείες παροχής Wi-Fi και μας έχουν δώσει μια λύση τώρα, η οποία σε λίγες ημέρες θα το βγάλουν όλοι οι πάροχοι. Έχει ξεκινήσει μια εταιρεία, το οποίο είναι ένα router που δουλεύει με 5G. Δεν έχει τηλέφωνο πάνω, δεν έχει τηλεφωνική γραμμή. Μάλιστα. Απλά το βάζεις στην πρίζα και δουλεύεις κανονικά. Αυτό είναι μια πολύ καλή λύση.